όλο αυτό το διάστημα, 5 χρόνια τώρα, ψηφίζουν θέατα, θεατουργήματα, εκτρώματα, δηλαδή ψηφίζουν την ακρίβεια, ψηφίζουν πολέμους, ψηφίζουν όλα αυτά, γιατί έχουν φτιάξει και ομάδα πάνω. Δηλαδή κάθε εταιρεία, κάθε Mars, κάθε Costco έχουν τους δικούς του, τα δικά τους λόμπι πάνω, τους δικούς τους ανθρώπους. Δηλαδή υπαλλήλους που έρχονται και παζάρουν πώς θα είναι πάνω στον νόμο τα συμφέροντα της κάθε εταιρεία. Αυτό γίνεται πάνω. Λοιπόν, και έχει ο καθένας τους ανθρώπους του και ταυτόχρονα και τους ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων. Αυτοί οι ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων τα έχουν στηρίξει, τα έχουν ψηφίσει όλα αυτά και έρχονται τώρα να σας πούνε για άλλα 5 χρόνια να ψηφίσουν οδηγίες και κανονισμούς για 13 ώρες δουλειά για παράδειγμα, αλλά όχι για βαρέα καθηγητά στους εργάτες. Να ψηφίσουν πολέμους, να ψηφίσουν δώσε κι άλλο στον Ζελένσκι, όπλα, μέχρι και λευκό φόσφορο δίνουν, όπλα δηλαδή και πυρομαχικά για να σκοτώνουν λαούς, όπως παραδεισύνη, και την ίδια ώρα να σου λένε ότι εσύ πρέπει να σφιχτείς κι άλλο. Γιατί την ακρίβεια την έφερε μια πράσινη ανάπτυξη λεγόμενη. Οι πράσινοι φόροι που έχουν επιβάλει όλοι αυτοί, γι' αυτό πήγανε στο Θεό και η θέρμανση, πήγανε τα τρόφιμα, πήγαν όλα αυτά. Άρα λοιπόν υπάρχουν αποφάσεις που έχουν πάρει αποφάσεις και που λένε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμα πιο large για το μεγάλο κεφάλαιο. Τι λένε δηλαδή για παράδειγμα, ότι μπορούμε να στέλνουμε τη φρεγάτα 500.000 ευρώ, ότι μπορούμε να πληρώνουμε πιο πριν τις δόσεις, γιατί συνεχίζουμε να δίνουμε δόσεις στους δανειστές. Δίνουμε δηλαδή τη δόση που θα έπρεπε να δώσουν του χρόνου, τη δίνουν από φέτος. Για αυτούς είναι large. Αλλά για τους μισθούς μας, τα μεροκάματα, τις συντάξεις, την υγεία. Η υγεία είναι χάρβαλο, τα νοσοκομεία είναι χρέπια. Άρα λοιπόν όλα αυτά αποδεικνύουν ότι σήμερα πρέπει και εσείς να στείλετε ανθρώπους στην Ευρωβουλή που να κοιτάνε τα δικά τους συμφέροντα, του λαού τα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των ομήλων. Άρα λοιπόν το κρίσιμο είναι σήμερα ποια δύναμη είναι αυτή που τους αποκαλύπτει, που τους ξεσκεπάζει, είναι το κουκουέ που και συγκρούεται μαζί τους και δεν έχει κανένα συμφέρον να ωραιοποιήσει όλα αυτά που γίνονται πάνω για να τα κρύψει. Όλοι οι άλλοι ή τα κρύβουν ή τα εξοραίζουν. Εμείς είμαστε λοιπόν που και θα σε ενημερώσουμε και θα παλέψουμε στο πλάι σου με ανθρώπους υποψήφιους ευρωβουλευτές, σαν εδώ τον σύντροφο τον Μάρκο που τον ξέρετε καλά. Είναι αγωνιστές, είναι ανιδιοτελείς και από αυτή τη σκοπιά σήμερα το ΚΚΕ είναι σαν ένας από εσάς, θα είναι στην Ευρωβουλή και θα σας αποκαλύπτει, θα ξεσκεπάζει και θα ενημερώνει το λαό και αυτό είναι το κρίσιμο για να μην πιαστείτε στον ύπνο, να μην βρεθείτε ευθυδιασμένοι, γιατί το επόμενο διάστημα έρχεται ακόμα μεγαλύτερη επίδεση. Άρα δεν πάμε χαλαρά μπροστά στην κάλπη των ευρωεκλογών, γιατί ούτε αυτοί πάνε χαλαρά, θέλουν να τα δώσουν όλα για να έχουν πιάσει τα πόστα την επόμενη μέρα και να συνεχίσουν την επίθεση. Όλα αυτά τα έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, όλοι τους μαζί, κατά πολύ μεγάλα ποσοστά. Έχουμε μετρήσει ψηφοφορίες, κατά 70% ψηφίζουν τα ίδια. Κατά 90% Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Ο Βελόπουλος πάνω από το 55% θα έχει ψηφίσει τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν όχι χαλαρά, πάμε με ισχυρό κουκουέ για να δώσουμε μήνυμα πανευρωπαϊκό ότι εμείς είμαστε με τους πολλούς, γιατί για μας Ευρώπη δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μας Ευρώπη είναι οι Γάλλοι που βγήκαν στον δρόμο και παλεύουν για συντάξεις, όπως για εμάς που θα πάνε τα όρια ηλικία στα 72,5, είναι η Γερμανία απεργή, είναι η Γάλλοι απεργή, είναι η Ισπανία απεργή, είναι αυτά που γίνονται τώρα στα πανεπιστήμια στην Αμερική που παλεύουν κόντρα στη γενοκτονία της Παλαιστίνης από το κράτος κατακτητή δολοφόνο Ισραήλ. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε με τους λαούς, με τους πολλούς, με τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους. Είμαστε εκεί που και παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο και εκεί που ανατρέπονται στον δρόμο του αγώνα.